Στις 8 Μαΐου του 2013, στην εκπομπή επί του πιεστηρίου στο Contra Channel, εμφανίστηκε ο αρχηγός της ναζιστικής γιάφκας στη Χρυσή Αυγή, ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα φυσικά και πάλι αναφέρθηκε εναντίον του Ισραήλ, εναντίον του λεγόμενου σιωνιστικού λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και καλά προωθεί την Τουρκία και όχι την Ελλάδα. Αλλά το όλο θέμα, το πιο σημαντικό ήταν όταν αναφέρθηκε στους Έλληνες Εβραίους. Όπου εκεί πέρα στην αρχή δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα μαζί τους και ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει πρόβλημα, λέει, και καλά με τους Έλληνες Εβραίους. Αλλά από την άλλη πλευρά, παίζοντας πάντα με την προπαγάνδα, γυρνάει και λέει, α μη τι άλλο, λέει, ο Κολοκοτρώνης είναι, λέει, μέγας ναζιστής, αφού αυτός, λέει, τους εξόντωσε κατά την εποχή της Επανάστασης του 21. Και εδώ πέρα βέβαια έχουμε αναφερθεί ακριβώς για το θέμα αυτό σε άλλο βίντεο. Αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή, μας έρχεται και μας λέει, να κοιτάξτε, ο Κολοκοτρώνης είναι ο αντισημίτης, ο Κολοκοτρώνης είναι ο μέγας ναζιστής. Εμείς είμαστε εντάξει στη Χρυσή Αυγή, ναι. Και μην τι άλλο, αν ο Κολοκοτρώνης είναι ήρωας, αν μην τι άλλο, ίσως ο Μιχαλολιάκος με ύπουλο τρόπο λέει ότι οι Έλληνες ήρωες έχουν και μέσα σε όλα τα άλλα σαν credit τη δολοφονία Εβραίων. Και έρχεται και μας λέει μετά, λέει, ότι δεν, λέει, τους σέβεται τους Εβραίους και το εβραϊκό ολοκαύτωμα, γιατί, λέει, οι Εβραίοι, λέει, σέβονται, λέει, τις άλλες γενοκτονίες. Και να φέρετε ότι σέβονται, λέει, την γενοκτονία των Ελλήνων ή την γενοκτονία των Αρμενίων. Εδώ πέρα δεν μπαίνει βέβαια θέση ότι τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ είναι σχεδόν έτοιμο να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και πάλι έχετε και τα βάζει όλα μέσα στο ίδιο σακί. Ισραήλ, σιωνιστικό λόμπι, Εβραίοι, αλλά και Εβραίοι της Ελλάδας, όλοι μέσα στο ίδιο σακί. Σύμφωνα πάντα με το μυαλό του Μιχαλολιάκου. Και μετέπειτα κάνει ακόμα και μια κουβέντα ότι υπάρχουν, λέει, δύο ειδών Εβραίοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν, λέει, μείνει ελάχιστοι σήμερα, και αναφέρεται, λέει, στους, λέει, Εβραίους της Βόρειας Ελλάδας, ενώ βασικά τους Σεφαραδίτες Εβραίους, λέει, λέει, τους οποίους έφερε, λέει, ο Σουλτάνος, λέει, για να είναι τοποτηρητές στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε πόσο ύπουλα βάζει το θέμα των Εβραίων, των Σεφαραδίτων Εβραίων που ήρθαν όντως την εποχή εκείνη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Οθωμανικού Ζυγού στον ελλαδικό χώρο και τοποθετήθηκαν από τους Τούρκους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και έπειτα έχετε και μαζί ότι υπάρχουν και οι Ρωμανιώτες Εβραίοι, οι οποίοι, λέει, οι Ρωμανιώτες Εβραίοι, λέει, μιλούσαν, λέει, ελληνικά και δεν ήξεραν καν εβραϊκά, και ως ένας συνήθως τους παρουσιάζει ως ελληνίζοντες, και ανάμεσά τους φυσικά, λέει, ήταν, λέει, και ο συνταγματάρχης Φριζής. Και αναφέρεται πάνω του, τον αναφέρει ως ήρωα, ενώ, λέει, καλά, οι άλλοι Εβραίοι που πολέμησαν τον άξονα την εποχή του 40 δεν ήταν, λέει, υπέρ της Ελλάδας, πολεμούσαν, λέει, απλά εναντίον των εχθρών τους. Ξαφνικά ο Μουσολίνη ήταν εχθρός τους, ενώ ο Μεταξάς δεν ήταν εχθρός τους. Και οι δύο φασίστες. Αλλά εδώ πέρα ας αφήσουμε όλα αυτά τα πινκ-πονκ που κάνει ο Μιχαλολιάκος και ας πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί δυστυχώς οι δημοσιογράφοι πιεστήκαν από όλο αυτό και πού σου πρόσφερε, έγινε και ο Μιχαλολιάκος και είπε και μια ιστορία αληθινή βέβαια για το συνδραματάκι Φριζή, ότι δεν θέλησε να αφαιθεί ελεύθερος το 22 στη Σμύρνη, όταν είχε πιαστεί αιχμάλωτος από τους Τούρκους, όταν οι Εβραίοι της Σμύρνης, οι οποίοι ήταν κάτω από την τουρκική εξουσία, θέλησαν να τον αφήσουν ελεύθερο ως Εβραίο, ο ίδιος είπε ότι θα αφαινόταν ελεύθερος μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες. Και πραγματικά αυτό έγινε μετέπειτα με ανταλλαγή εχμαλώτων. Και έρχονται οι δημοσιογράφοι και ακούν όλα αυτά και λένε: καλά κάνετε, κύριε Μιχαλολιάκο, που μας τα ξεχωρίζετε. Ναι, και δεν πρέπει οι Εβραίοι της Ελλάδας να φοβούνται. Όλα καλά και όλα ωραία. Και λέει και ο Μιχαλολιάκος: σιγά μην ανοίξουμε εμείς κρεματόρια, ή ούτε, λέει, ούτε κρεματόρια, ούτε στρατόπεδα και άλλες τέτοιες βλακίες. Οκ. Ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. Αφού όλοι ξέρουμε ότι ο Μιχαλολιάκος και η ναζιστική του γιάφκα είναι φιλοναζιστές, είναι ναζιστές, νεοναζιστές, φιλοχιτλερικοί.
και φυσικά φανατισμένοι δολοφονικοί αντισημίτες και αντιεβραίοι που κρύβονται πίσω από το προσωπείο του αντισιωνισμού. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και το ξέρουν αυτό φυσικά και τα τσιράκια του Μιχαλολιάκου. Το ξέρουν αυτό τα πρωτοπαλίκαρα του Μιχαλολιάκου που μας γράφουν όλη την ώρα Zing Heil και 88. 88 που είναι τα αρχικά HH και βέβαια και με τους ρούνους, δηλαδή Heil Hitler. Ας μην κοροϊδευόμαστε! Ας μην κοροϊδευόμαστε! Και φυσικά, μέσα από όλη αυτή την προπαγάνδα, ο Μιχαλολιάκος δείχνει και πάλι το αντισημιτικό του πρόσωπο. Δείχνει και πάλι το φιλορατσιστικό του πρόσωπο. Όταν βάζει όλους τους Εβραίους μαζί, στο ίδιο τσουβάλι, από την άλλη πλευρά, όπου θέλει τους διαχωρίζει. Και εδώ πέρα το δηλώνω δημόσια. Ας σταματήσει ο κάθε ναζιστής, είτε είναι Μιχαλολιάκος είτε λέγεται Κωνσταντίνος Πλεύρης, να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του παππού μου συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή, και καλά για να τον παρουσιάζει ως αυτόν τον καλό Εβραίο, ενώ και καλά οι υπόλοιποι Εβραίοι είναι οι κακοί Εβραίοι. Και για να ξεχωρίσουμε τη θέση μας, όπως το έχουμε ξαναπεί εδώ στο Εβραϊκό Φως, οι Εβραίοι είναι μια εθνοθρησκεία που η αληθινή τους γη είναι η γη του Ισραήλ και μόνο το κράτος του Ισραήλ στο οποίο πρέπει να γυρίσουν με τη βοήθεια του Θεού. Όταν ζούμε όμως στις υπόλοιπες χώρες, πρέπει να σεβόμαστε τις υπόλοιπες χώρες. Όπως είναι ο Ιουδαϊσμός, δίνεται μαλχούτα δίνα, ο νόμος του βασιλείου, ο νόμος του κράτους είναι νόμος. Έτσι λοιπόν οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν είχαν σχέση ούτε με τους Τούρκους, ούτε με τους Έλληνες, κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Οι Εβραίοι λοιπόν, όταν βρισκόντουσαν κάτω από τουρκικό ζυγό, κάτω από τουρκική εξουσία, σεβόντουσαν τους Τούρκους. Όταν βρέθηκαν κάτω από ελληνική εξουσία, σέβονται τους Έλληνες και ούτω καθεξής. Στην Γαλλία σέβονται τους Γάλλους, στην Αμερική τους Αμερικάνους και ούτω καθεξής. Δεν είναι θέμα εδώ πέρα και δίθεν ανθελινισμού, γιατί όπως έγινε ο κάθε ναζιστάκος της Χρυσής Αυγής να κατηγορήσει τους Εβραίους για ανθελινισμό, επειδή τότε, επί τρομοκρατίας, δεν εναντιώθηκαν στους Τούρκους, αν μη τι άλλο ούτε η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η επίσημη εναντιώθηκε στους Τούρκους, ήταν εναντίον της Επανάστασης, μάλιστα του 21, αν μη τι άλλο θα έρθει ο κάθε γκρίζος λύκος στην Τουρκία και το κάνουν αυτό οι φονταμελιστές Ισλαμιστές της Τουρκίας και θα πούν ότι οι Εβραίοι είναι αντιτούρκοι και φιλέλληνες επειδή υπάρχουν Εβραίοι της Ελλάδας οι οποίοι πολέμησαν στον πλευρό της Ελλάδας, πόσο μάλλον κατά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ή πόσο μάλλον, θα φέρω και το παράδειγμα του συνταγματάρχη Φριζή, να, ότι πολέμησε τους Τούρκους, ναι, τους Τούρκους, στη Σμύρνη υπέρ των Ελλήνων. Και το όλο αυτό θέμα δεν έχει φυσικά τέλος. Αν μη τι άλλο, κάθε Έλληνας αληθινός πατριώτης βλέπει σήμερα πόσο το Ισραήλ είναι υπέρ μιας συμμαχίας με την Ελλάδα, βλέπει και ξέρει ίσως, και αν δεν ξέρει καλό το μάθει, πόσο ο σημερινός σύγχρονος Ισραηλινός Εβραίος πολίτης στο Ισραήλ αγαπάει την ελληνική κουλτούρα, το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική γλώσσα, πράγμα που οι αντισημίτες νεοναζιστές δεν θέλουν κάποιοι οι Έλληνες να το ξέρουν αυτό. Και μην τι άλλο, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα κάποιος να χωρίσει ανάμεσα στους Έλληνες σαν γενικό λαό και στους Εβραίους σαν γενικό λαό από την άλλη. Και αν μην τι άλλο, ο Μιχαλολιάκος, αν του δοθεί ευκαιρία αυτού και των ναζιστών που τον ακολουθούν, όπως και των υπόλοιπων ναζιστικών κινημάτων στην Ευρώπη, που όλοι τους έχουν σχέση ο ένας με τον άλλον, αν τους δοθεί ευκαιρία, φυσικά και θα προχωρήσουν να κάνουν μια νέα εξόδωση εναντίον των Εβραίων, εναντίον του Εβραϊκού έθνους και λαού. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς, ως Εβραϊκός λαός και κάθε άλλος εγγύης μη Εβραίος, δεν θα τους αφήσει να ξανακάνουν κάτι κακό εναντίον του λαού μας. Ποτέ ξανά. Never again, λέω λάμλο όλοι.